Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Πρώτα και κύρια, να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο που μας φιλοξενεί σε αυτό τον όμορφο χώρο που επιλέξαμε φέτος να παρουσιάσουμε τις νέες ποδοσφαιρικές στολές της ομάδας μας, καθώς επίσης και το φετινό ρόστερ. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ομονιάτισες και ομονιάτες, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση για την παρουσία του ρόστερ και των νέων επίσημων εμφανίσεων της ποδοσφαιρικής μας ομάδας. Ο ενθουσιασμός και η μαζική σας παρουσία επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά ότι η αγάπη σας για την ομάδα αυτή είναι αστήρευτη. Η αφοσίωση σας προς την Ομόνοια είναι πρωτοφανής και αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το γεγονός. Προδιαγράφει επίσης ότι η φετινή χρονιά θα είναι διαφορετική. Θα είναι η απαρχή της επιστροφής της Ομόνοιάς μας εκεί που της αξίζει. Εκεί που την γνωρίσαμε, εμείς οι μεγαλύτεροι, και εκεί που τα παιδιά μας την ονειρεύονται, στην κορυφή του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Στην κορυφή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Οι τελευταίοι 2,5 μήνες δεν ήταν καθόλου εύκολοι. Ήταν μια περίοδος επίμονης προσπάθειας και σκληρής δουλειάς. Πορευτήκαμε στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου σχεδιασμού. Αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, πήγαμε μπροστά και επικοινωνήσαμε με τον κόσμο μας. Βρεθήκαμε, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και καταγράψαμε εισηγήσεις. Μέσα από αυτό λοιπόν τον δημιουργικό διάλογο, τον οποίο επιδιώξαμε σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, σφυριλατήσαμε την ενότητα, πράγμα αναγκαίο, ιδιαίτερα για μια ομάδα με τον χαρακτήρα και την κουλτούρα όπως είναι η Ομόνοια. Είδαμε όμορφες εικόνες στην πρώτη προπόνηση στο Ηλίας Πούλος. Μια εβδομάδα μετά στις πλάτρες μας εκπλήξατε. Σε κάθε σύνδεσμο φιλάθλος στην πόλη, σε κάθε πόλη, και επιβεβαιώσατε ξανά και ξανά ότι η Ομόνοια είναι ιδέα και θα ζει όσο υπάρχει κόσμος να την αγκαλιάζει απλόχερα όπου βρεθεί. Είτε στο Γέρι, είτε στην Κακοπετριά, είτε στην Πάφο, είτε στη Λάρνακα, είτε στη Λεμεσό. Είτε στο Γέρι, είτε στην Κακοπετριά, είπα, είτε στην Πάφο, είτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου. Και ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, ο κόσμος θα παραμείνει πάντοτε ασπίδα και δόρη της. Είπαμε ότι η φετινή χρονιά θέλουμε να τη σηματοδοτήσει η επιστροφή της ομάδας μας σε πορεία πρωταθλητισμού. Πεποίθησή μας είναι ότι έγιναν ποιοτικές κινήσεις, κινήσεις ουσίας στη βάση ενός μελετημένου σχεδιασμού. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο επιτελείο, το καινούργιο, το τεχνικό μας επιτελείο, με επικεφαλής τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Και όλους τους συνεργάτες του. Τους είδαμε να δουλεύουν, έχουμε επιβεβαιώσει το ζήλο και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν καθημερινά και είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Βήμα-βήμα γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι, πιο δυνατοί, πιο δεμένοι σαν ομάδα, πιο δεμένοι σαν οικογένεια. Και όταν λέμε οικογένεια, δεν εννοούμε αυτούς που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά όλους όσους αποτελούν το οικοδόμημα της Ομόνοιας. Διοικητικό συμβούλιο, αθλητές, προπονητές, μα πάνω απ' όλα αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Η υποστήριξή σας αυτό το καλοκαίρι ήταν συγκλονιστική. Φάνηκε σε κάθε βήμα που έχουμε κάνει. Με αποκορύφωμα το τελευταίο φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Γάσιμπι, όπου μέσα στο κατακαλό καιρό καταφέραμε να εξαντλήσουμε τα εισιτήρια. Καταφέραμε να πιάσουμε λίγο αδιάβαστη την υπηρεσία μας, η οποία θέλω να δηλώσω ότι εργάζεται με ζήλο και με υποβαθμισμένο ισότι αφορά αριθμητικά το δυναμικό της, και μας εκπλήξατε με τις 9.000 παρουσίας στο Γάσιμπι σε ένα φιλικό κατά καλό καιρά, όπου μισός πληθυσμός ενδεχομένως της πρωτεύουσας να απουσιάζει για διακοπές.
Μέρα με τη μέρα περισσότερος κόσμος πρέπει να πιστεί να επιστρέψει στο γήπεδο. Θέσαμε σαν στόχο τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε αισίως ξεπεράσει τις 5.000, βρισκόμαστε περίπου στα 5.200 και είμαι σίγουρος ότι θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Το νούμερο για τον ομονιάτικο κόσμο θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό και με λίγη ακόμα προσπάθεια να πείσουμε όλοι μας από ένα φίλο, γείτονα, συγγενή, να τον πείσουμε ότι η φετινή προσπάθεια αξίζει τον κόπο, να τον πείσουμε να αγοράσει το εισιτήριό του και να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το στόχο που είναι οι 7.000. Σε αυτή την τελική καταληκτική προσπάθεια, ο ρόλος ο δικός σας είναι πολύ σημαντικός. Μιλήστε με συγγενείς, μιλήστε με φίλους. Η Ομόνοια χρειάζεται τη δυναμική παρουσία του κόσμου στο γήπεδο για να ξεπεράσει όλες τις αντικσότητες και αυτές που φαίνονται και αυτές που ενδεχομένως να κρύβονται πίσω από το παρασκήνιο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν παρουσιάσαμε το τελευταίο διάστημα κάποιες νέες προσπάθειες. Το νέο επενδυτικό σχέδιο ομολόγων με ελκυστικό επιτόκιο 5% και το συνδρομητικό κανάλι του συλλόγου Ομόνοια Premium, το διαδικτυακό κατάστημα της Green Boutique και μαζί ελκυστικές προσφορές για τα εισιτήρια διαρκείας.